Πακτικές φωτογραφίες και η ιστορία τους. Πάμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι καμένο και γύρω γύρω αξιωματικούς της Σοβιετικής Ένωσης. Θα σας πω την ιστορία τώρα. Στις 24 Απριλίου του 1967 στη Σοβιετική Ένωση ήταν προγραμματισμένη η εκτόξευση του Σοιούζ 1 και ο οδηγός αυτής της αποστολής θα ήταν ο Βλάντιμιρ Κομάροφ. Κομάροφ και όλοι οι υπόλοιποι ήξερε ότι το σκάφος είχε προβλήματα και ότι η αποστολή ήταν καταδικασμένη να αποτύχει και αυτός να πεθάνει. Ήταν τόσο σίγουρος ότι θα πεθάνει, ώστε ζήτησε όταν γίνει η κηδεία του να γίνει με ανοιχτή την κάσα. Δεν έκανε πίσω στην αποστολή γιατί δεν ήθελε να πάει ο επόμενος πιλότος και να πεθάνει. Ο οποίος επόμενος πιλότος ήταν ο Γιούρι Γκαγκάρι. Με την επανίσοδο λοιπόν του Σοιούζ 1 στην ατμόσφαιρα, το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε και το Σοιούζ απλά καταστράφηκε και ο Κομάροφ κάηκε ζωντανός. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ό,τι απέμεινε από τον Βλάντιμιρ Κομάροφ. Δηλαδή βλέπουμε έναν καμένο άνθρωπο μέσα σε μια κάσα και γύρω κάτι μαλάκες. Ο Ηράκλειος